Διασταύρωσαν τα ξύφη του στη Βουλή η Γενικό Εισαγγελέα Κώστας Κληρίδη και πρόεδρος του Ανωτάτου Μύρων Νικολάτος. Οι δύο του κάθονταν δίπλα-δίπλα σε συνεδρία τη Επιτροπή Θεσμών και αντάλλαζαν κατηγορίε, αλλά όχι βλέμματα. Χωρίς... Στο επίκεντρο τη συνεδρία βρέθηκαν οι καταγγελίε του δικηγόρου Νίκου Κλειρίδη εναντίον δικαστών περί διαπλεκόμενων συμφερόντων με δικηγόρου, αλλά και ω άλλο πακολούθησε. Η φιλία μου με το Γενικό Εισαγγελέα δυστυχώ τερματίστηκε από μέρου του μόλι εκδόθηκε η απόφαση Ηλιάδη Τράπεζα Κύπρου. Είναι προσβλητικό και λυπηρό να λέει κάτι τέτοιο ο πρόεδρο του Ανωτάτου. Η απόσταση που υπάρχει μεταξύ μα είναι λόγω του τρόπου που λήφθηκαν αποφάσει για πολύ σημαντικέ υποθέσει που αφορούν στο τραπεζικό σύστημα. Τα τελευταία γεγονότα έφεραν στην επιφάνεια προβλήματα που υπέβοσκαν εδώ και πολύ καιρό στο δικαστικό σώμα, είπε ενώπιον τη Επιτροπή Θεσμών ο Κώστα Κληρίδη. Η συνεδρία σημαδεύτηκε από νέα σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του Γενικού Ισαγγελέα Κώστα Κληρίδη και του Προέδρου Τανωτά του Δικαστηρίου Μύρονα Λικολάτου. Στην έφεση για την Τράπεζα Κύπρου, οι δικαστέ δεν εφάρμοσαν τι αρχέ διοντολογία και δεν εξέτασαν θέμα αυτοεξαιρεσή του παρά τι συγγενικέ σχέσει του με το νομικό εκπρόσωπο τη Τράπεζα. Την ίδια ώρα είναι απόψη μου πω η απόφαση που λήφθηκε ήταν νομικά εσφαλμένη. Το τρίτο θέμα που εγείρεται είναι η εκ των υστέρων αποκάλυψη του εξώδικου συμβιβασμού τη σιγατέρας του κυρίου Νικολάτου με την Τράπεζα Κύπρου σε σχέση με αξιόγραφα. Έχω τα χέρια μου καθαρά. Κανένα εδώ και 33 χρόνια δεν άφησε υπονοούμενα για την εντιμότητά μου. Έχω υποστεί διασυρμό και τα μέσα μαζική ενημέρωση με κατακρεούργησαν. Ο πρόεδρο του Ανωτάτου αναφέρθηκε και στι καταγγελίε του Γενικού Ισαγγελέα για το πρόσωπό του. Ο έντιμο Γενικό Εισαγγελέα αναφέρθηκε μόνο σε πρόβλημα αντικειμενική αμεροληψία και όχι πραγματική αμεροληψία. Διερωτώ με γιατί ο κ. Κώστα Κληρίδη, ω δικαστή στην υπόθεση Νίκολα, δεν αποκάλυψε ότι ο δικηγόρο υπεράσπιση τη υπόθεση, κ. Πολυβίου, είναι καλαδελφό. Στην υπόθεση Νίκολα, κ. Νικολάτο, δεν όφυλα να αναφέρω την πνευματική συγγενειά μου με τον δικηγόρο, διότι αργότερα θεσπίστηκαν οι σχετικοί κανόνε. Βαριά αρρωστή δικαιοσύνη. Αυτή είναι η κοινή διάγνωση τη σημερινή συνεδρία τη Επιτροπή Θεσμών, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό το φω των πολύ σοβαρών καταγγελιών του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη αλλά και του άλλου που ακολούθησε. Στη συνεδρία, πέραν του Κώστα Κλειδί και του Μύρονα Νικολάτου, συμμετείχαν μεταξύ άλλων τρει δικαστέ του Ανωτάτου, ο Υπουργό Δικαιοσύνη, ο Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικαιωρικού Συλλόγου και η Επικεφαλή τη Αντιπροσωπεία τη Γκρέκο στην Κύπρο. Κατά τη συνεδρία, ο Νικολάου αναφέρθηκε στα εννέα νομοσχέδια που ετοίμασε το Υπουργείο του και αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι τη διαβούλευση. Τα πολιτικά κόμματα σήμερα έδειξαν ξεκάθαρα αυτόν το οποίο αφουκράζονται από την ίδια την κοινωνία και επιβεβαίωσαν αυτόν το οποίο έχουμε χτιμήσει από την πρώτη στιγμή. Οι αλλαγές πρέπει να γίνουν χθες. Είναι κοινή διαπίστωση ότι δεν υπάρχει διαπλοκή στη δικαστική εξουσία. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι η έλλειψη κανονισμό δεοντολογία. Όλοι οι φορεί και βουλευτέ τη Επιτροπή Θεσμών συμφώνησαν πω το σύστημα δικαιοσύνη παρουσιάζει αδυναμίε και ότι υπάρχει ανάγκη για νομοθετικέ ρυθμίσει.